Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω περισσότερο τη γνώση, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, από ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, κυρίως ανθρώπων με σοφία αλλά και εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, αλλά και συγχρόνως να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που με δίδαξαν, αλλά και τους ανθρώπους που συνεργάζομαι μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια για να προσπαθήσω και να αποδώσω ένα δύσκολο, ευαίσθητο θέμα, ευαίσθητο γιατί χρειάζεται προσαρμογή στην Ελλάδα, ευαίσθητο γιατί δεν είναι εύκολο να ανακοινώνεις τα άσχημα ή αρνητικά ή κακά νέα, ευαίσθητο και ακόμη και σπουδαίο γιατί δεν αποτελεί μέρος της προπτυχιακής εκπαίδευσης στις περισσότερες ιατρικές σχολές και ιδιαίτερα αναγκαίο σε μια περίοδο που η Ελλάδα δέχεται και ο κόσμος όλος πολλαπλές εμπειρίες, επώδυνες εμπειρίες από κρίσεις που η μία συσσωρεύει και πόνο αλλά και οδύνη η μία στην άλλη. Βλέπετε το περιεχόμενο, υπόσχομαι και εγώ ότι θα είναι ένα ταξίδι μέσα από τις διαφάνειες, ένα ταξίδι μέσα από χρώματα και μηνύματα. Δεν θα διαβάζω τις διαφάνειες, θα είναι στη διάθεση όποιο τον θέλει και ίσως του πρακτικών του συνεδρίου που θα μπορούσαν να προβληθούν και στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι ήδη προανέφερα ότι δεν συζητάμε στην ιατρική εκπαίδευση ιδιαίτερα για τις δεξιότητες επικοινωνίας. Η ανακοίνωση των νέων, των άσχημων νέων είναι μέρος της επικοινωνίας, είναι μέρος εκείνων των δεξιοτήτων που αν μη τι άλλο πρέπει να πληροφορούν, να δεσμεύουν, να αλλάζουν τη συμπεριφορά, αλλά και συγχρόνως να προτρέπουν, να ενθαρρύνουν με όρους ενσυναίσθησης. Βλέπετε εδώ ότι δεν συζητάμε για όλα αυτά στην προπτυχιακή εκπαίδευση και λυπάμαι που το λέω, δεν αποτελούν και μέρος της τελικής εξέτασης των γιατρών προκειμένου να πάρουν την ειδικότητά τους. Συχνά ζητάμε μόνο γνώσεις και μάλιστα γνώσεις που αποτυπώνονται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι κλινικές δεξιότητες εν μέρη εκτιμώνται στην τελική εξέταση, αλλά δυστυχώς καθόλου οι δεξιότητες επικοινωνίας, ενθάρρυνσης και προτροπής. Επίσης, πολύ μικρή εκπαίδευση δέχονται οι επαγγελματίες υγείας και κυρίως οι γιατροί σε σχέση με τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και κυρίως τις παρεμβάσεις μείωσης του στρες, μείωσης των συναισθηματικών διαταραχών, αλλά και περισσότερο ενθάρρυνσης και προτροπής. Λυπάμαι που το λέω, το τέλος της ζωής, όπως επίσης και η διαχείριση του τελικού σταδίου, αλλά και του θανάτου μέσα στην οικογένεια, αλλά και στο πένθος, δεν αποτελούν μέρος της προπτυχιακής εκπαίδευσης, τουλάχιστον στο βαθμό και στο περιεχόμενο που μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί. Ακόμη τα θέματα της εκπαίδευσης της οικογένειας και εδώ και της ενημέρωσης για την διάγνωση αλλά και των φροντιστών σαφέστατα δεν είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Οι συνέπειες είναι πολλές. Δεν θα τις διαβάσουμε στις διαφάνειες. Τις καταλαβαίνετε, απευθύνομαι σε πρόσωπα. Άκουσα τον κύριο Βαρδακαστάνη. Έχει εγκαταληφθεί ο όρος ασθενής. Μιλάμε πρόσωπα σήμερα. Είναι η εστίαση στο πρόσωπο, δεν είναι μόνο όρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι και όρος του Ινστιτούτου της Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που αν μη τι άλλο λέει ότι οι επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν φροντίδα στο πρόσωπο θα πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνη, να αναγνωρίζουν τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τις προσδοκίες, αλλά και τις αξίες του προσώπου, ή αυτού που λέμε ασθενή. Προχωράω ότι υποδείγματα σχέσης γιατρού-ασθενούς, η βιβλιογραφία έχει αρκετά. Εμείς στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ και χρόνια διδάσκουμε το μάθημα αυτό και μάλιστα με τη συμμετοχή ασθενών από επιλεγμένα νοσήματα. Ασθενείς με καρκίνο, ασθενείς και οικογένειες με νεύροεκφυλιστικά νοσήματα και με κινητικές αναπηρίες αποτελούν
τους κύριους διδάσκοντες των φοιτητών μας στα πρώτα έτη της ιατρικής. Πάω πολύ γρήγορα για να σας πω τι καινούριο έχουμε από τη βιβλιογραφία τα τελευταία 2-3 χρόνια σε σχέση με την ανακοίνωση των άσχημων νέων. Και εδώ βλέπετε άσχημα νέα κυρίως σε ασθενείς γενικά με νευροεκφυλιστικά νοσήματα και κινητικές αναπηρίες. Μάλιστα υπάρχει και ελληνική συμμετοχή σε αυτή τη δημοσίευση. Θεωρείται και αναγνωρίζεται από όλους τους επαγγελματίες ότι είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Αναγνωρίζεται ότι το να ακούσεις τις ιστορίες, θα κάνω αναφορά αργότερα, για την αφηγηματική ιατρική ή την αφηγηματική θεραπευτική, σαφέστατα είναι μια προτεραιότητα. Όχι μόνο να ακούσεις, αλλά να ακούσεις και την ιστορία, τις ιστορίες των ασθενών και των προσώπων. Φαίνεται, όπως λέει αυτή η ποιοτική έρευνα, ότι αυτοί που πρόσφατα διαγιγνώσκονται με κινητικές αναπηρίες και νευροεκφυλιστικά νοσήματα δεν παίρνουν από την αρχή την κατάλληλη πληροφορία που χρειάζονται. Και τελικά όλοι συμφωνούν ότι ακόμη και οι ειδικοί, και δεν αναφέρομαι μόνο στους γενικούς οικογενειακούς γιατρούς, αναφέρομαι και στους ειδικούς, νευρολόγους, ψυχιάτρους, φαίνεται ότι δεν είναι προετοιμασμένοι και καλά εκπαιδευμένοι και απαιτείται ειδική εκπαίδευση για την ανακοίνωση της διάγνωσης ή και της διαχείρισης αυτής της νεοδιαγνωστής αρρώστιας. Τι λένε εδώ οι εμπειρίες, οι πρακτικές των ειδικών. Πολύ πρόσφατη, το 2021 δημοσίευση, το τι λένε ή μάλλον τι πράττουν οι νευρολόγοι. Σχεδόν λοιπόν η μισή από τους νευρολόγους αυτής της μελέτης λένε ότι το επίπεδο του στρες όταν είναι έτοιμοι να πούνε τα άσχημα νέα έχουν στρες. Οι συγγενείς, σημειώνεται εδώ, δεν συμπεριλαμβάνονται πάντα στην ενημέρωση για τις διαγνωστικές προσεγγίσεις, αλλά και τη διάγνωση που τελικά οι ειδικοί αναλαμβάνουν. Φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό που βλέπετε από 21 έως 39% οι ειδικοί πολύ γρήγορα κρατούν σύντομο χρόνο, που είναι χαμηλότερος ίσως και από τα 10 λεπτά, προκειμένου να ανακοινώσουν αυτά τα νέα. Και εδώ εμφανίζουν και αναφέρουν κυρίως θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας. Οι περισσότεροι από αυτούς, περίπου το 75% σύμφωνα με τη δημοσίευση, δεν ακολουθεί κατευθυντήριες οδηγίες ή πρωτόκολλα, αλλά παρόλα αυτά αναζητάει να περισσότερη εκπαίδευση. Δεν θα διαβάσω τη διαφάνεια. Είναι ένα εξαιρετικό άρθρο. Πριν από λίγους μήνες, λέει τι πρέπει να ξέρει ο γιατρός, είτε είναι γιατρός πρώτης γραμμής, προσωπικός όπως λέγεται σήμερα, ή οικογενειακός γιατρός, ή νευρολόγος ή άλλος ειδικός. Ιδιαίτερα στην πρώτη επίσκεψη. Και στην πρώτη επίσκεψη που αναλαμβάνει το διαγνωστικό έλεγχο. Εκεί, βλέπετε, δεν διαβάζω, χρειάζεται γενικές δεξιότητες επικοινωνίας. Στη δεύτερη επίσκεψη που έχει ολοκληρωθεί ο διαγνωστικός έλεγχος, είναι η φάση της μετάβασης, η φάση της προετοιμασίας του επισκέπτη, του προσώπου, του ασθενούς σε σχέση με τη διάγνωση. Και βλέπετε ότι εδώ η διαδικασία άλλων βημάτων. Και τέλος, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη επίσκεψη, ανάλογα με το σχέδιο που θα καταρτήσει σε συνεργασία με το πρόσωπο και τον ασθενή, ο γιατρός, προσωπικός ή νευρολόγος ή άλλος ειδικός, θα μπει στη φάση της διαχείρισης. Ένα εξαιρετικό άρθρο, εξαιρετικά βήματα και εξαιρετικές οδηγίες. Πρέπει πραγματικά να συζητηθεί σήμερα με τους γιατρούς που αναλαμβάνουν αυτή τη φροντίδα. Προχωρούμε λοιπόν. Πάω πολύ γρήγορα τώρα τους τίτλους. Τους παίρνω σαν να είναι μια φυσική συνάντηση. Θα έλεγα στον επισκέπτη, στο πρόσωπο, χρειαζόμαστε να σας ακούσουμε, αλλά και εσείς μετά να μας ακούσετε. Δηλαδή χρειάζεται ένας άλλος λόγος, δηλαδή ένας άλλος διάλογος, μια άλλη γλώσσα που αποτελεί και το κύριο εργαλείο της επικοινωνίας. Στην διαφάνεια αυτή στο δεξιό μέρος βλέπετε τις τέσσερις δεξιότητες. Είναι η τέχνη του λόγου, αυτή που πρέπει να μάθει
ο επαγγελματίας υγείας, αλλά επιτρέψτε μου και ο γονέας και ο δάσκαλος και ο καθηγητής και ο προϊστάμενος. Με ποιο τρόπο ρωτά, τι μορφή θα έχουν οι ερωτήσεις, πώς θα επιβεβαιώνει και θα ενθαρρύνει μέσα στη συμβουλευτική, πώς θα αναστοχάζεται με μικρά νεύματα ή μικρές λέξεις και πώς θα συνοψίζει για να πάει στην επόμενη διαφάνεια. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ο επαγγελματίας υγείας να γνωρίζει την ταυτότητα του προσώπου στην πρώτη του συνάντηση. Και η ταυτότητα έχει δύο όψεις. Η πρώτη, πρέπει να μάθουμε τη γνώμη που έχει ο ασθενής γενικά για την υγεία του, το πρόσωπο. Είναι τόσο σημαντικό να ακούσουμε τη δική του κουβέντα, όπως λέμε και εδώ στην Κρήτη. Και το πρώτο, να μάθουμε και να κατανοούμε τον κίνδυνο. Πόσο νομίζει και πόσο καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Όχι για τις κλήρεις κατά πλάκας, γενικά για την αρρώστια. Και πώς βλέπει την υπόθεση της υγείας του και γενικότερα της δικής του συμπεριφοράς. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της αντίληψης, της αναγνώρισης αυτού του κινδύνου. Και πολύ λίγο το χρησιμοποίησαμε μέσα στην πανδημία. Είναι η ταυτότητα του προσώπου. Ο γιατρός πρέπει να επενδύσει σε αυτή την ταυτότητα, σε αυτή την όψη της ταυτότητας. Γιατί δεν φαίνεται να είναι μέρος μόνο μιας επίγνωσης, μιας γνώσης που θα πάρει από τα μίντια ή από τους εκπαιδευτές ή από τους γιατρούς ή τους επαγγελματίες υγείας. Αλλά έχει και ένα δεύτερο συστατικό, που είναι κυρίως το συναισθηματικό, το εμπειρικό, το βιωμένο, αυτό που ταιριάζει ή που έχει πάρει από την οικογένεια και την κουλτούρα του. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξεις αυτό το δεύτερο κομμάτι. Έχει μεγάλη σημασία να του πούμε να σας γνωρίσουμε, να καταλάβουμε πόσο σημαντικό θεωρείτε την αρρώστια σας, εάν έχουμε προχωρήσει στη διάγνωση της κλήρησης κατά πλάκας. Έχει τόσο μεγάλη σημασία να ακούσουμε τον ασθενή πριν διατυπώσουμε τις μεγάλες και επιστημονικές εξελίξεις. Πάμε στην άλλη όψη τώρα της ταυτότητας. Δεν είναι μόνο η αντίληψη του κινδύνου. Είναι και η εγγραμματοσύνη, η γραμματισμός. Δεν έχει σχέση με τα γράμματα ή τα πτυχία. Έχει σχέση με την ικανότητα που έχουμε να διαβάζουμε. Πρώτα να βρίσκουμε την πληροφορία. Από πού διαβάζουμε, από πού τη βρίσκουμε την πληροφορία. Πώς την αξιολογούμε, πώς την κάνουμε πράξη. Πώς είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί αυτή να μας αλλάξει τη συμπεριφορά. Μεγάλα θέματα. Πώς μπορούμε να εξοικειώσουμε τον επαγγελματία υγείας, να μάθει με μια σειρά ερωτήσεων, να καταλαβαίνει τον ασθενή του και ιδιαίτερα αυτή την ταυτότητά του. Περνάω πολύ γρήγορα. Υπάρχει αρκετή τέχνη γύρω από αυτή την όψη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κουβεντιάζει εδώ και χρόνια. Το ερώτημα, εμείς την κουβεντιάζουμε? Μήπως μιλάμε μόνο για τα φάρμακα? Μήπως μιλάμε μόνο πραγματικά για έναν γιατρό σε ένα μονόλογο που ο ασθενής κάθεται σε μια μικρή καρέκλα χωρίς να ακούει? Όταν μιλήσαμε σε μια διδακτορική διατριβή εδώ της κυρίας Αθανασοπούλου μαζί με το Πανεπιστήμιο Τούρκου της Φιλανδίας και κοιτάξαμε να δούμε από πού διαβάζει ο ασθενής μια σχιζοφρένεια με μια μείζωνα ψυχική διαταραχή, διαπιστώσαμε δυστυχώς για την Ελλάδα ότι το μεγαλύτερο μέρος των συνδέσμων των ιστοσελίδων δυστυχώς δεν περιλαμβάνει ακριβή, αξιόπιστη και επικυρωμένη πληροφορία. Πόσο μεγάλο λοιπόν θέμα και σημαντικό βήμα για τις υπηρεσίες υγείας, για το Υπουργείο Υγείας, να αναζητήσει τέτοιου είδους τρόπους επίσημης διασποράς και διανομής πληροφορίας. Έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου φίλοι, να κοιτάξουμε λίγο τις αφηγήσεις. Το telling stories είναι μια μεγάλη τέχνη. Ξεκίνησε από το 2001, από Σαρών Ρίτα, μέσα από το Κολούμπια, το Πανεπιστήμιο. Σου λέει, θα θυμηθείτε τις ιστορίες των παππούδων μας, τις γιαγιάδες μας, τα παραμύθια που είχαν μια θεραπευτική αξία. Έχει τόσο μεγάλη σημασία οι γιατροί να ακούσουν τις αφηγήσεις, τις ιστορίες των ασθενών, να πούνε και τις δικές τους ιστορίες, να αναμίξουν τη γλώσσα τους, τα συναισθήματά τους και μέσα από εκεί θα μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τον ασθενή. Ένα παγκόσμιο κίνημα γύρω από τον όρο narrative medicine, αφηγηματική, ιατρική ή θεραπευτική, απλώνεται. Πώς όμως έχει ακουμπήσει σήμερα τα κινήματα αυτή τη στιγμή των ασθενών και ακόμη των επαγγελματίων υγείας?
προχωράω πάρα πολύ γρήγορα. Και τι πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε μετά την πρώτη επίσκεψη. Να προχωρήσουμε στις εξετάσεις που συζητήσαμε, λέει ο γιατρός. Να προσαρμόσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που έχει να κάνει και με την εργασία σας. Να ακολουθήσετε το πρόγραμμα ασκήσεων και του ελέγχου του στρες μέσω της ενσυνειδητότητας που ακούσατε προηγουμένως. Να διατηρήσετε τη σχέση και τη συνοχή που κρατούσατε μέσα την οικογένεια. Να εξετάσετε την επένδυση και την ενίσχυση στο κοινωνικό σας δίκτυο. Γι' αυτό πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Πού? Στο σπίτι σας, στο ιατρείο, στη γειτονιά ή στο χωριό σε απομακρυσμένες περιοχές, ηλεκτρονικά, στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πολλές, να έχουμε ικανότητες εμείς οι επαγγελματίες αλλαγής συμπεριφοράς. Κοιτάτε σε αυτή τη διαφάνεια τώρα. Εδώ είναι στην προχωρημένη επίσκεψη. Στη δεύτερη, στην τρίτη που χρειάζεται να αλλάξει ο επισκέπτης σας συμπεριφορά, να προσαρμόσει τη ζωή του, όχι μόνο στην καινούργια φαρμακευτική αγωγή, στην εργασία του, στο σπίτι του, στην προσωπική του σχέση. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο λόγο. Είναι η κινητοποιώση παρακινητική συνέντευξη. Είναι διάλογοι, διάλογοι με όρους σεβασμού, που όπως βλέπετε έχει ταξίδι, το βλέπετε εδώ. Και μου άρεσε πολύ ο τίτλος του συνεδρίου, που πρέπει να γνωρίσω, να σφιχτούμε, να δεσμευτούμε, πάμε ταξίδι μαζί. Στη συνέχεια, στη δεύτερη σειρά αυτής της κινητοποίησης συνέντευξης, να δούμε πού θα πάμε μαζί, εάν και πώς θα φτάσουμε στον τελικό προορισμό και τελικά το πώς και το πότε. Όλο αυτό το ταξίδι είναι δομημένο. Θέλει εκπαίδευση. Θέλει εκπαίδευση ανάλογα με το ίδιο το πρόσωπο και τον ασθενή, που μπορεί να είναι κατευθείαν η προσέγγιση, εάν ο ασθενής έχει άποψη για την αρρώστια του. Εάν δεν έχει, κάτι ξέρει, το σενάριο είναι διαφορετικό. Μπορεί να μην ξέρει τίποτα, οπότε τότε θα πρέπει να υπάρξει η πλήρης κατεύθυνση. Δεν προχωράμε ποτέ σε ένα σχέδιο αλλαγής, αν δεν ακούσουμε το τι επιθυμεί ο ασθενής, αν έχει τη δυνατότητα, αν έχει τους λόγους να ακολουθήσει την πρότασή μας και αν τελικά καταλαβαίνει την ανάγκη. Και φυσικά, πριν το σχέδιο αλλαγής, πριν το τελικό, αν μπορεί να δεσμευτεί, αν μας δώσει σημεία ενεργοποίησης και αν μας υποσχεθεί ότι θα αναλάβει τα πρώτα βήματα. Νομίζουμε ότι αυτά είναι πολλά και σημαντικά κομμάτια σε αυτή την κινητοποιώ συνέντευξη για να φτάσουμε στο τέλος, πριν φύγει ο ασθενής, στο σχέδιο αυτό αλλαγής, που δεν είναι μόνο ανάγκη να περιλάβει την θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Η σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως και όλα τα χρόνια νοσήματα, απαιτούν μια αλλαγή στη σκέψη, στην κουλτούρα, στον τρόπο ζωής. Με ποιον θα το κάνει, με μια σειρά εκατοντάδων θεραπευτών ή με τον κύριο προσωπικό θεραπευτή, που μπορεί να είναι ο νευρολόγος, αλλά μπορεί να είναι και ο προσωπικός γιατρός. Βλέπετε λοιπόν στο τελικό, στο στάδιο του σχεδίου. Σιγά σιγά κλείνω. Ακριβώς στα επόμενα 3 λεπτά. Χρειαζόμαστε όμως έναν επαγγελματία που θα έχει εκπαιδευτεί στην εσυναίσθηση και στη συμπόνια. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Συμπόνια είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι μπήκα μέσα σου και πήρα τον ψυχικό σου κόσμο και τα συναισθήματα, αλλά δήλωσα και εμπράκτος και το δηλώνω με τεκμηριωμένο λόγο και πράξη ότι μπορώ πραγματικά να ανακουφίσω τον πόνο σου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να εστιάσουμε στην εκπαίδευση της εσυναίσθησης. Στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης διδάσκεται αυτοδύναμα κατ' επιλογή μάθημα. Πολύ σημαντικό, σας παρακαλώ πολύ αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι, η εστίαση στην πνευματική φροντίδα. Δεν είναι ταυτίζεται με τη θρησκευτική φροντίδα, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Οι πνευματικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Στην Αμερική υπάρχει ολόκληρο επιστημονικό κίνημα για το spiritual care. Έχει τέχνη, εμπλουτίζει την εσυναίσθηση, εμπλουτίζει την κινητοποιώ συνέντευξη. Και εδώ βλέπετε και έναν Έλληνα δεύτερης γενιάς που μιλάει για το κοινωνικό δίκτυο, τον Νίκολα Χριστάκη, που μιλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους συνδεδεμένους. Και κάποιες μικρές δημοσιεύσεις για μας. Η διεύρυνση του κοινωνικού δικτύου και η ενίσχυσή του φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση σε πολλά χρόνια νοσήματα, από το διαβήτη μέχρι τη σκλήρυνση κατά πλάκα.
ο ρόλος της οικογένειας και η ενημέρωση της οικογένειας, η προετοιμασία της συνάντησης με την οικογένεια, η προσέγγιση της οικογένειας και η πρώτη συνάντηση. Λυπάμαι που το λέω, πολύ ρητορική για την οικογένεια, αλλά καθόλου πράξη και καθόλου διδασκαλία. Το πώς θα εκτιμήσουμε την οικογένεια για να μπορέσουμε πάντα σε σχέση μαζί με τον ασθενή να την ενημερώσουμε, να την καταλάβουμε, να την ενισχύσουμε και να στηρίξουμε οικογένεια και φροντιστή. Αυτό είναι από ένα μικρό βιβλιαράκι που είναι υποέκδοση. Προσπάθησα πολύ γρήγορα να κλείσω ένα ταξίδι και να σας μεταφέρω σιγά σιγά και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο που είμαι τώρα, για να ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να σας πω ότι ο δρόμος για να ολοκληρώσω με αυτά είναι μακρύς. Χρειάζεται συνέργεια, χρειάζεται μια αλυσίδα, ένας κυκλαδίτικος χορός που στη μέση είναι πραγματικά το πρόσωπο και γύρω-γύρω είμαστε όλοι για να υπηρετούμε το πρόσωπο και τον ασθενή. Σας ευχαριστώ πολύ.